Στη θλίψη έχει βυθίσει όλη την Ελλάδα η είδηση του ξαφνικού χαμού του Λαβρέντη. Αναστασία, επιστρέφουμε σε εσένα για να δούμε τις πληροφορίες που έρχονται στο φως ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. Ουσιαστικά, Λίνα, δεν υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, διότι ξεκίνησε από το νοσοκομείο του Βόλου. Δεν είναι σε μια απόσταση 70 χιλιόμετρων. Ωστόσο, θα έπρεπε κανονικά να πάει το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Αλμύρου, που είναι μόλις 37 χιλιόμετρα. Όμως δεν υπήρχε βάρδια, νυχτερινή βάρδια στο ασθενοφόρο του κέντρου υγείας, αφού ο οδηγός του πληρώματος ήταν με αναρωτική άδεια. Έτσι λοιπόν βγαίνει σε αυτή την απόσταση το ασθενοφόρο, έφτασε σε 40 με 45 λεπτά στο σπίτι του καλλιτέχνη, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ήταν ήδη αργά, δεν είχε ούτε αναπνοή ούτε σφιγμό. Τον παρέλαβαν στις 5 και 25 λοιπόν με το ασθενοφόρο. Έφτασαν εδώ μία ώρα αργότερα, σε 6 και 25, όπου απλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Έπρεπε λοιπόν να βγαίνει σε μεγάλη απόσταση το ασθενοφόρο και εδώ προκύπτει και πάλι το θέμα της ελλείψης που υπάρχουν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας. Τώρα να πούμε ότι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στις τελευταίες μέρες, οι άνθρωποι που τον έζησαν εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μας είπαν ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και ευδιάθετος για τη μεγάλη επιτυχία που είχε στην αυλία του την περασμένη Παρασκευή. Μάλιστα, χθες το βράδυ μέχρι και τις 10:30 ήταν μαζί με φίλους του σε εστιατόριο στο Βόλο, στην περιοχή Ποτάμι, και ήταν πολύ ευδιάθετος. Έφυγε να πάει να ξεκουραστεί, διότι σήμερα είχε τη μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο και αύριο θα είχε συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αύριο της 84ης ΔΕΘ. Αύριο η συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, η οποία όπως πληροφορούμε ματαιώνεται. Ναι, πολύ σωστά. Και την Τετάρτη, ήταν λοιπόν με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στη Θεσσαλονίκη. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος είχε και στο παρελθόν προβλήματα με την καρδιά του, είχε υποστεί έμφραγμα και μάλιστα είχε κάνει και επέμβαση bypass και τον παρακολουθούσε ο θεράπων γιατρός του. Να σε ευχαριστήσω πολύ.